δεύτερη χρονιά φέτος. Πετύχαμε δηλαδή. Θα θεωρώ ότι ναι. Και μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι το πρώτο πολύ μεγάλο φεστιβάλ 2 ημερών, με πάνω από 20 παιχνίδια από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, θεωρούμε ότι πετύχαμε. Τα παιχνίδια κυμαίνονται από παιχνίδια εσωτερικού χώρου, μετροπολές, με διαδραστικά παιχνίδια, παίζουμε μουσική με το σώμα μας και τη σκιά μας κτλ. Μέχρι εξωτερικά παιχνίδια από παραλλαγές κρυφτού και κυνηγητού, με handmade ηλεκτρονικά, με παιχνίδια για το χρηματιστήριο, με κυνηγητό, με τηλέφωνα και φωτογραφίες και κυνήγια θησαυρού. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Ο στόχος μας ακριβώς είναι αυτός, να φέρουμε πάλι το παιχνίδι μας στη ζωή μας και μάλιστα στη ζωή στην πόλη. Ότι είναι εφικτό, ότι έχει νόημα να παίζουμε και ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας για το πολύ πολύ καλύτερο. Εμένα είναι η διελκυστίδα, είναι η μεταφορά του κλασικού παιχνιδιού με το σκηνή όπου δύο ομάδες μάχονται σε ένα ίδιο τερέν. Είμαστε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Πάτρα. Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε από το 2008. Ο ψηφιακός κόσμος και ο αναλογικός και ο φυσικός κόσμος βρίσκονται σε μια γραμμή πολύ λεπτή και μπαίνει ο ένας μες τον άλλον. Και προσπαθούμε να κάνουμε παιχνίδια, εκπαιδευτικές εφαρμογές και διαδραστικές εγκαταστάσεις με αυτό το σκεπτικό. Ενώντα, όπως φαίνεται εδώ πολύ καλά. Στη Θεσσαλονίκη κάνουμε δράση στην πόλη με κύριο σκοπό να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο και να χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους χώρους που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Προωθούμε ιδέες ώστε να τις υιοθετήσει ο πολίτης της Θεσσαλονίκης και της κάθε πόλης. Και εδώ ήρθαμε στο Athens Playtime με τη δράση με τα post-it, την οποία την έχουμε ξανακάνει, αλλά δεν έχουμε ξανακάνει τους υπερήρωες. Θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο να σκεφτεί τι θα ήθελε ένας υπερήρωας να κάνει για την πόλη τους, έτσι ώστε να αρχίσουν να σκέφτονται πόσο πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν.